αξιωμένοι σύλλογοι στον χώρο του πολιτισμού και στον χώρο της ιστορίας, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και ο Σύνδεσμος Φίλων και Απογόνων της Ιστορικής Οργάνωσης Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών Λέλα Καραγιάννη Μπουμπουλίνα 1941-1944 συνδιοργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωσή μας, την αφιερωμένη στους ήρωες του έργου του 40 και την ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη. Πέντε καταξιωμένες χοροδίες της χώρας μας θα μας παρουσιάσουν το μουσικό αφιέρωμα στους ήρωες. 30 και περισσότεροι εκλεκτοί ζωγράφοι μέλη του ομίλου μας παρουσιάζουν στο φουαγέ του Πολυνομικού Μουσείου έργα τους που φιλοτέχνησαν για τη σημερινή μας εκδήλωση, ενώ στην είσοδο του μουσείου διατίθεται το βιβλίο «Η θρυλική γιαγιά μου» που έγραψε η εγγονή της ηρωίδας, κυρία Λέλα Βίρονος Καραγιάννη, πάνω στο οποίο είναι βασισμένο και το πρόγραμμα της πέμπτης χοροδίας μας. Εκ μέρους των μελών του Διοικητικών Συμβουλίων των οργανωτών της εκδήλωσης, ένα από καρδιάς ευχαριστώ προς όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση και στη διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου που μας διέθεσε την ιστορική αυτή αίθουσα. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ τον οικοδεσπότη της εκδήλωσής μας, τον ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Αναστόπουλο, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κύριε Αναστόπουλο. Οι εκτελέσεις αθώων αμάχων, ακόμη και παιδιών,
ως αντίδυνα σε πράξεις αντίστασης του λαού μας. Στις μέρες μας η αρετή, το φιλότιμο, η ανθρωπιά εξευτελίστηκαν, ενώ η ευτέλεια, το χρήμα και ό,τι ανήθικο αναδείχθηκαν σε κυρίαρχες δυνάμεις στο παγκόσμιο στερέωμα. Η λέξη Έλληνας τίνει να αντικατασταθεί με τη μοντέρνα έννοια πολίτης του κόσμου, λες και το δεύτερο αναιρεί το πρώτο. Ας προσβλέψουμε πάλι σε αυτές τις διαχρονικές αξίες και ας τις κάνουμε κτήμα μας. Το ατομικό συμφέρον ας υποχωρήσει μπροστά στο κοινό καλό. Ελπίζω να απολαύσετε τη σημερινή εκδήλωση και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναστόπουλη. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας και ελπίζουμε στην συνέχιση της συνεργασίας την οποία έχουμε. Σας ευχαριστούμε, μεταφέρετε και σε ευχαριστήσουμε στον Πρόεδρο. Παρακαλώ τον αντιστράτηγο επί τιμή, τον κύριο Άγγελο Πνευματικό, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου μας, για τον χαιρετισμό του εκ μέρους της Προέδρου του Συνδέσμου της Ηρωίδας, η κυρία Λέλα Βύρονος Καραγιάννη. Κυρία Άγγελο. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπροσωπώντας την Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Πολιτών, Φίλων και Απογόνων της Εθνικής Οργάνωσης Πηγαδεύσεως και Πληροφοριών Λέλα Καραγιάννη Κουκουλίνα 1941-1944, χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή που γίνεται προς τιμή της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη, που η μοίρα θέλησε να πείσει την τελευταία της πνοή στο Χαϊδάρι, πέφτοντας από τα βόλια των κατακτητών, καθώς επίσης να τιμήσουμε και όλους τους ήρωες που έπεσαν στον αγώνα εναντίον των κατακτητών. Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό της πρόεδρου μας, κυρίας Λέλας Καραγιάννη του Βύρωνα, εγγονής της ηρωίδας, η οποία, παρά την επιθυμία της να βρεθεί αυτή τη στιγμή κοντά μας, όπως κάθε χρόνο, ταξιδεύοντας από το εξωτερικό, δεν κατέστη δυνατόν διαλόγους ανεξάρτητους θέλησός της. Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μας, στην οποία μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω, με παρακάλεσε να σας μεταφέρω τη λύπη της και τη συγκίνησή της, που για πρώτη φορά δεν μπορεί να είναι κοντά μας, ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας την ηρωίδα γιαγιά της και ιδιαίτερα την Διεύθυνση του Πολεμικού Μουσείου, που είναι πάντα κοντά στις εκδηλώσεις για την ηρωίδα. Τα μνημόσυνα, τα οποία γίνονται οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε μορφή, δεν γίνονται μόνο δια τη σωτηρία της ψυχής των νεκρών, αλλά κυρίως δια τη σωτηρία της μνήμης των. Η μνήμη είναι η ζωή των νεκρών. Το να δίνεις τη ζωή σου για την πατρίδα λέγεται προσφορά. Όταν όμως αυτή σου αφαιρείται βία, λέγεται έγκλημα και στιγματίζει τον θήτη και πυροποιεί το θύμα. Ο θάνατος των νεκρών του πολεμικού, του πολέμου αγιοποιούνται. Κάτω από τη σημαία μεγαλώνει η εμπειροσύνη και η προσφορά της θυσίας της. Στη συγγύη ενός λεπτού που γίνεται στις επιτυχές γιορτές, μπορεί καθένας μας να επικοινωνήσει με τις ψυχές των ηρώων. Μια ψυχή που νιώθουμε σήμερα την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί της είναι η ψυχή της πατριώτησάς μας Λέλας Καραγιάννη, που έφυγε βία και πρόωρα από τη ζωή στην πιο δημιουργική ηλικία των 45 ετών πριν από 74 χρόνια, 8/9/44. Ποια ήταν όμως η Λέλα Καραγιάννη, για την οποία στήθηκαν μνημεία και πρωτομές, τελούνται μνημόσυνα, τελετές, συνευλίες και καταδίδεται στεφάνια? Γεννήθηκε στην ύμη της Εύβοιας το 1899 και σε ηλικία μόλις 16 ετών παντρεύτηκε τον φαρμακοποιό Νικόλαο Καραγιάννη, που καταγόταν από τη Σμύρνη και έμενε στην Αθήνα. Ήταν μια εντελώς φυσιολογική Ελληνίδα, νοικοκυρά, αφοσιωμένη όπως οι Ελληνίδες της εποχής, στην οικογένειά της, τον άντρα της και την ανατροφή των 7 παιδιών της.
ήταν μια δραστήρια, δυναμική και ασυνδίβαστη γυναίκα, με αγωνία για τον συνάνθρωπο και ανησυχία για το μέλλον της πατρίδας μας. Η μοίρα της χτύπησε την πόρτα. Απροειδοποίητα. Ανταποκρίθηκε. Χωρίς δισταγμό. Πήρε αμέσως θέση ενάντια στον κατακτητή και ίδρυσε μόνη την αστυνομική οργάνωση, Μπουμπουλίνα, χωρίς βοήθεια ή υπόδειξη τρίτων. Όπως η σπετιώτησα, καπετάνησα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, χρησιμοποίησε τη δράση της, για τη δράση της, το επώνυμο του δεύτερου άντρα της, του σπετιώτη πλειοκτήτη Δημήτρη Μπούμπουλη, έτσι και η ηρωίδα μας. Λένα Καραγιάννη χρησιμοποίησε για το όνομα της οργάνωσής της το οικογενειακό της όνομα. Η μητέρα πως πατήγε το από τον Γέρος Μπούμπουλη. Στο κινητήριο της Δήμης Σεβίας υπάρχει τάφος με την επιγραφή Σταματική Ιωάννου Σαρμά. Το γένος Ιωάννου Μπούμπουλη, 1882-1936. Ήταν η Ελληνίδα που εκτελέστηκε μαζί με τους, από τους Ναζί, μαζί με άλλους 70 πατριώτες, λίγο πριν οι κατακτητές αναχωρήσουν από την πατρίδα μας. Παρά τις σαφείς οδηγίες των προϊσταμένων τους να σταματήσουν τις εκτελέσεις. Ήταν η γυναίκα μάνα που είχε την ψυχική δύναμη να δηλώσει στο Δήμιο, που απειλούσε να εκτελέσει μπροστά της τα δυο της παιδιά τον Πύρωνα και τον Έσωνα. Τα παιδιά μου, εγώ τα γέννησα. Δικά μου είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι πρωτίστως ανήκουν στην πατρίδα. Ήταν η συνειδητά χριστιανή και όπως ο Χριστός επάνω από το σταυρό συγχώρασε τους σταυρωτάς του με το μεγαλειώδη, με τη μεγαλειώδη φράση «Πάτερ άφες αυτής που μερίδες της πλούσης», έτσι και εκείνη, με μια χειρονομία απέναντις αγάπης και καλοσύνης, συγχώρασε τον καταδότη της όταν εκείνος φίλησε το χέρι της και ζήτησε να του συγχωρήσει. Εορτές μνήμης, σαν τη σημερινή, μας μεταφέρουν σε εποχές που ο πατριωτισμός και η αυτοθυσία επεσηκίζονταν τον πόνο και τη δυστυχία που είχαν σκορπίσει οι βάρβαροι κατακτητές. Η Λένα Καραγιάννη έχει πλέον περάσει στην αιωλιότητα. Εμείς σήμερα τιμούμε τη μνήμη της, την προσφορά της, την αυταπάρνησή της, τη γενότητά της, το θάρρο της, την τόλμη της, την αφήνη αγάπη της προς τον συνάνθρωπο και την πατρίδα. Τιμώντας τη μνήμη της Λένας Καραγιάννη, τιμούμε όλους όσους άδωσαν την ψυχή τους ολοκαύτωμα για την ελευθερία και την παγκόσμια ειρήνη, πανανθρώπινη αξία της Αγγλικής. Θα σταματήσω εδώ για να δώσω την ευκαιρία στο εκλεκτό κοινό να απολαύσει το καλλιτεχνικό κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους συνελευθάς της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε αυτήν την ημέρα. Ευχαριστώ το μήνυμα περιγραφή που μας δώσατε για την ηρωίδα μας. Και τώρα να καλέσω τον κύριο Μιχάλη Κοκκίνη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, να μας απευθύνει το χαιρετισμό του πρόεδρου του ομίλου μας, του κυρίου Γιάννη Μαδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Δυο λεπτά μόνο. Ένα λεπτό. Μουσικά θα σας τα πω. Αν μπορείς να τραγουδάς, τραγούδα με την ψυχή σου. Σ' ακούει ο διπλανός, σ' ακούνε κι άλλοι 10 παρακεί. Και από το ανοιχτό παράθυρο της γης, σ' ακούει όλο το σύμπαν. Καλωσορίσατε τραγουδιστές και τραγουδίστριες από τον αγαπημένο μου Βόλο, με συνδέει φιλία πάνω από 35 χρόνια. Και βέβαια τη χοροδία από την Πάτρα που το εκείνη μας συνδέει. Και επιτρέψτε μου μια πολύ περηφάνεια να πω
τα 60χρονα παιδιά μου που έχω εκεί πίσω την ιστορική χοροδία της Λύθρας. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη Μαρονίτη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Παρίσι, συμμετέχοντας και διευθύνοντας στο παγκόσμιο συνέδριο που γίνεται εκεί, κάτι που κάναμε εδώ τον περασμένο Ιούνιο με πολύ μεγάλη επιτυχία και θα το επαναλάβουμε ξανά τον Ιούνιο που έρχεται. Η UNESCO μέσα από τις δομές της, γιατί δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, αυτό είναι ένα μεγάλο παρακλάδι, ο πολιτισμός και γενικότερα η προσφορά στο έργο της τέχνης, ασχολείται και με τις δομές, προσπαθώντας να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού ανθρώπους στα πλαίσια της αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Και αφού ο κύριος Κοκκίνης είχε την καλοσύνη να κάνει την πλήρη παρουσίαση, περιτεύει να πω εγώ περισσότερα μόνον, να ευχαριστήσουμε τους Προέδρους και των Σωματείων που βρίσκονται κοντά μας και να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα την Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάτσου Κατερίνα, που τιμάμε την παρουσία της. Με πολύ σεβαστή αυτή η κυρία θα ακολουθεί, θα ακούσει και τη χοροδία της. Να είστε καλά και να ξεκινήσω, κύριε Μιχαλή. Πάμε. Και να υποδεχθούμε το χοροδιακό εργαστήρι Ίαμβος, που δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013, ύστερα από πρωτοβουλία του αείμνηστου μαέστρου Τάκη Μανιάτη, και μια ομάδα χοροδών μουσικών, πρώην μελών του χοροδιακού εργαστηρίου Μιλίας και της Λαϊκής Αρμανίας, υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου μαέστρου Γιώργου Παπαθανασίου. Πρόκειται για ένα μικρό τετράφωνο σύνολο που τραγουδά συνήθως ακαπέλα, ελληνικό διεθνές ρεπερτόριο. Το χοροδιακό εργαστήριο Ιαμβός διακρίνεται για την ακρίβεια στην ερμηνεία και την υψηλή αισθητική του ρεπερτορίου του. Στη σύντομη ως τώρα πορεία του έχει να επιδείξει μια αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στο 8ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Ναπάκτο Μίκης Θεοδωράκης, τη συμμετοχή του στην ηχογράφηση του τραγουδιού Le Son Went του Δημητρή Χρυσανθακόπουλου, καθώς και εμφανίσεις στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ερμιονίδος υπό την αιγίδα της UNESCO, στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Αυρίλιο στο Νάπλιο, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιναρμονικών Χοροδιών Ορχιστών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και σε μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις δημοτικών φορέων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Το χοροδιακό εργαστήριο Ιαμβός διευθύνει η κυρία Άννα Ξανθάκη. Τα τραγούδια που θα μας παρουσιάσει η χοροδία είναι το «Δυνάμωσης» του Παπαδημητρίου και Καβάφη, το «Άρνησης» στο «Περιγιάλι το κρυφό» του Θεοδωράκη και Γιώργη Σεφέρη, «Μια σμυρνιά στο παραθύρι» των Κωνσταντινίδη Δημοτικό Αιγαίο, το δοξαστικό «Ενωθείτε βράχια βράχια» του Μίκη Θεοδωράκη από το τραγούδι του νεκρού αδερφού, και θα τελειώσει το πρόγραμμά της «Ο τόπος μας είναι Χριστός» Γιάννη Μαρκόπουλου και Γιάννη Σεφέρη. Στο πιάνο και στο βεντίνι συνοδεύει ο Γιώργος Αβραμίδης. Yeah.
απαρτιζωμένης από φοιτητάς που δεν είχαν πρώτη η μουσική παιδεία, χωρίς οντισιό και δεν έναν αποκλεισμό βάση μουσικών δεξιοτήτων. Το δυναμικό των φοιτητών χοροδών και ο μεθοδικός τρόπος εργασίας πολύ γρήγορα έκαναν το σύνολο μια σύγχρονη μεικτή χοροδία που πλέον εκπροσωπεί το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιώντας αυτόνομα συναυλίες, μουσικά αφιερωμάτα, αλλά και συνεργασίες με άλλους καλλιτεχνικούς και επιστημονικούς φορείς εντός και εκτός του πλαισίου του Πανεπιστημίου. Η χοροδία έχει πραγματοποιήσει τα Χριστούγεννα του 2016 παραγωγή πρωτότυπου μουσικοθεατρικού έργου του αλογίσιου όνομα Τσέχο. Κατά το έτος 2017 παρουσίασε εκτενές αφιέρωμα στη μουσική της Οκταβριανής Επανάστασης με την αφορμή της επετείου των 100 ετών, προσκεκλημένη από το πολιτιστικούς χωρίς που συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την Οκταβριανή Επανάσταση στις 23 Οκτωβρίου του 2017. Το Μάρτιο του 2018 παρουσίασε το έργο του Γεωργίου Μινά «Ήρωες χρόνοι» σε ποιήση Καριωτάκη. Ηρωική τριλογία για χοροδία, κρουστά και ηθοποιό. Στις 2 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, τους λέγοντας έτους, η χοροδία θα πραγματοποιήσει κοινή συναυλία με την Έλληνο-Γερμανική χοροδία Πολυφωνία του Βερολίνου με έργα ελληνικής μουσικής και σκοπό την σύσφυξη σχέσεων και την πολιτιστική επικοινωνία με την Ομογένεια. Τα τραγούδια που η χοροδία θα μας παρουσιάσει είναι «Άσμα Ασμάτω» του Μίκη Θεοδωράκη και «Καμπανέλη» από την μελοποίηση κορδιοκυματικού έργου με πάουζα χοροδιακή εργασία του κυρίου Βριζάκη. «Άμα τελειώσει ο πόλεμος» τον Μίκη Θεοδωράκη και Ιωάννη Καμπανέλη από τη μελοποίηση του αφηγηματικού έργου «Μαϊχάουζεν» χοροδιακή συνεργασία του κυρίου Βριζάκη. Με το λίχνο του άστρου του Μίκη Θεοδωράκη και ο Οδυσσέα Λίκη από τα αξιοπιστία. Της αγάπης έβατα τον Μίκη Θεοδωράκη και ο Οδυσσέα Λίκη. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα της στην ποταμιά Σωθένη του Καραμόνι. Από το αντιπολεμικό έργο παραμύθι δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Και την Ευλόπη Καρολίδη. Στο φλάουτο, ο κύριος Σωτήρης Τούσιας και η κυρία Βαϊ Χαρζή. Ο κύριος Ανθόπουλος. Τρομπέτα, ο κύριος Βασίλης Ανθόπουλος. Διονύ, η κυρία Μαριαλένα Φερδούτσι και κρουστά, ο κύριος Γιώργος Κασίνης. Μουσική διεύθυνση και διδασκαλία, ο κύριος